Καλησπέρα κυρίες και κύριοι που λέγε μιλάμε εδώ και συμμετέχουμε με Skyrim, επεισόδιο 33. Όπως βλέπετε ακόμα δεν έχω πειράξει κάτι, είτε να γίνω άνθρωπος είτε ζόμπι, βαμπύρ, επειδή το επεισόδιο αυτό βασικά το κάνω μια μέρα αφού έγραψα το 32. Τέλος πάντων, δεν σε ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που γίνουμε ζόμπι, πάλι ζόμπι, θα μου κολλήσει, που θέλετε να μείνουμε βαμπύρ, έχω εδώ πέρα μια ωραία πηγή τροφής, η οποία είναι αυτή εδώ. Έχω φάει τουλάχιστον 10 φορές από αυτό εδώ πέρα, αν ζει ακόμα, αναπνέει. Your skin is as pale as the snow. Πάει πίσω μου. Λοιπόν, πάμε στις αποστολές. Δεν έχει ανέβει καθόλου το σκύλ ακόμα, δυστυχώς, στο Βαμπύρ, Λόρντ. Blood is boiling in the sunlight. Ναι, βγαίνει ήλιος τώρα, αυτή είναι η μόνη πλαγία. Δεν μπορούμε να είμαστε normal πλέον. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να κάνω κάτι αφαίρετα μόνος μου. Και αυτό στην αρχή εξήγησα τι γίνεται. Να κάνουμε τώρα την αποστολή. Locate Oriel's Bone. Να βρούμε το τόξο της Oriel, το οποίο είναι στη Darkfall Cave. Πραγματικά δεν είμαστε κούκλος έτσι. Ναι. Αρκετά ωραίο. Αν και είμαστε κάπως περίεργα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Όπου τι έγινε, σου πήρα τα ρούχα. Δεν πειράζει. Το λυμπίζεσαι. Το λιγουρεύεσαι. Πάρ' τα πίσω. Αυτά μην δίνει σημασία, είναι κάποια ζωάκια. Τα οποία δεν υποφέρουν πια. Τι θα φέρουμε εδώ μέσα, για τον πατέρα της ίσως. Κάθε φορά που μιλάω κάτι συμβαίνει. Να δούμε τώρα. Ελπίζω μόνο να βλέπετε εσείς. Έχω φτιάξει τα γραφικά, αν αναρωτιέστε, γιατί είναι λίγο πιο πολύ φτιαγμένα. Το πάταμα πρώτα απ' όλα, άμα δείτε, είναι, φαίνεται πεντακάθαρα καλύτερο. Τώρα υπάρχει δρόμος από εκεί ή δρόμος από εδώ. Ο δρόμος από εδώ δεν εγγυάται τίποτα. Και δεν βλέπω να έχει και κάτι από... Ναι, είναι μάλλον για μετά που θα βγούμε από εκεί. Είναι ψηλά όντως. Moonstone. Ψήνομαι. Και εκεί που είναι σκεφτός κυρίες και κύριοι και silent, ξαφνικά αποφασίζει να σκάψει. Επειδή είμαστε προ. Φυλάει τις ήλιες η Σεράνα. Πηδήσω κάτω, τι να κάνω. Πολύ ψήνομαι. Εντάξει. Εντάξει, το κατανοώ. Ουπς. Όχι, όχι.
Who's there? Εγώ. Φέρθει καμία άλλη αράχνη άραγε, θα τη φέρει το νερό κατά εδώ. Ναι. Wow. Die, bitch. Όμορφα. Το θέμα είναι ότι πώς θα βγούμε από εδώ μέσα τώρα. Έξυπνο παιχνίδι. Κάτι περπατούσε. Ναι, όπως είπα, περπατούσε. Λοιπόν, έχουμε μπει σε σπηλιά με αράχνες. Το έχετε καταλάβει ήδη. Πού έρχονται όλες αυτές. Μπράβο. Α, έχετε γεννήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Όχι, μην μου πετάξεις. Μην μου πετάξεις υγρά. Θέλω να γίνω Spider-Man. Δεν ήθελε άλλη. Τώρα πέρα από την πλάκα, φανταστείτε να ήταν μια τέτοια αράχνη μπροστά σας, τα κάνατε. Να, αυτός, ναι, αυτός εδώ πέρα, μην μπορεί να μας απαντήσει. Τι θα έκανες? Φύγε από εδώ λίγο ρε φίλε, να ψάξω το chest. Θα είναι μόνο το LMG του... Elder. Είχα καιρό να δω τέτοια μανιτάρια, την πρώτη πίστα για την ακριβία. Λένε πάντα ότι το μαύρο μονοπάτι είναι το πιο ασφαλές. Εκείνο που έχει φως είναι το επικίνδυνο. Οπ. Μπρέτον. Darkhold Cave Notes. Να δούμε. Γιατί να έχει πεθαμένους, αυτή και καλά η Μπρέντον είναι μάγοι, όπως έχουμε πει. Γιατί να είναι εδώ πέρα αυτή εδώ, πεθαμένη κιόλας. Steel Bolt. Είχε πράγμα. Ναι, και εγώ αυτό ρωτάω. Γιατί κάποιος να θέλει να κατασκηνώσει εδώ, ρωτάει η Σεράν, αν δεν ξέρει τα αγγλικά. Κρεβατάκι, τον εσύ ούτε εγώ δεν τα βλέπω. Φαντάζομαι πώς εσείς θα τα βλέπετε. Oh. Πάμε πάνω ή πάμε κάτω. Συνήθως πηγαίνεις προς τα πάνω, χαρούμενος, αλλά μετά βλέπεις ότι δεν υπάρχει τίποτα πάνω, οπότε θα πάω κάτω. Γατάκια. Όχι! Όχι! Ο χαζός! Ο ηλίθιος! Εντάξει. Έκανα μια προσπάθεια να είμαι silent, αλλά δεν πέτυχε. Πούσι. Όταν λέω πούσι εννοώ πούσι στα βλάχια. Πούσι ρε, πούσι ρε. Όχι τίποτα άλλο. Cave Troll. Γιατί να έχει Cave Troll. Μας τρολάρεις. Μάλιστα. Και είναι και δύο, μάλιστα. Α, ναι, ένας από τους Μπρέντον. Φαγωμένος εκεί. Πήγες να τα βάλεις με τον Dragonborn. Βρωμάς. Σήμερα φωνάζω, επειδή με... δεν ξέρω γιατί. Είμαι λίγο μαλακάς.
Με λίγο Dragonborn. Τι έπεσα μέσα στο νερό. Α, εσύ. Εγώ μαλάκα είμαι που πήγα πάνω. Ναι. Ω, τι ωραίο ρουμπίνι που είναι αυτό. Come forward. You have nothing to fear here. I am Knight Paladin Gelibor. Welcome to the Great Chantry of Auriel. Auriel, Auriel, Halkosh, Akatosh, so many different names for the Sovereign of the Snow Elves. I prefer Snow Elf. The name Falmer usually holds a negative meaning to most travelers. Those twisted creatures you call Falmer, I call the Betrayed. Of course, you're here for Auriel's bow. Why else would you be here? I can help you get it, but first, I must have your assistance. I need you to kill Archcurate Vertha, my brother. No. The kinship between us is gone. I don't understand what he's become, but he's no longer the brother I once knew. It was the Betrayed. They did something to him. I just don't know why Auriel would allow this to happen. They swept into the Chantry without warning, and began killing everyone without pause. The Chantry was a place of peaceful worship. I led a small group of paladins, but we were no match for the Betrayed's sheer numbers. They slaughtered everyone, and stormed the inner sanctum where I believe they corrupted Vertha. He's alive. I've seen him, but something's wrong. He never looks as though he's in pain or under duress. He just stands there and watches, as though waiting. Leaving the way shrines unguarded would be violating my sacred duty as a Knight Paladin of Auriel, and an assault on the Betrayed guarding the inner sanctum would only end with my death. Yes, let me show you. Ωραία σπηλιά αυτή εδώ πέρα πάντως. This structure is known as a way shrine. They were used for meditation and for transport when the Chantry was a place of enlightenment. Prelates of these shrines were charged with teaching the mantras of Auriel to our initiates. What's that basin in the center signify? Once the initiate completed his mantras, he'd dip a ceremonial ewer in the basin at the way shrine center and proceed to the next way shrine. So these initiates had to lug around a heavy pitcher of water. Marvelous. How long would they have to do that? Well, once the initiate's enlightenment was complete, he'd bring the ewer to the Chantry's inner sanctum. Pouring the contents of the ewer into the sacred basin of the sanctum would allow him to enter for an audience with the Archcurate himself. All that just to end up dumping it out? It makes no sense to me. No. It's symbolic. I don't expect you to understand. So, let's get this straight. We need to do all that nonsense to get into the temple so we can kill your brother and claim Auriel's bow. I know how it all sounds. But if there was another way, I'd have done it long ago. The only way to get to my brother is by following in the initiate's footsteps and traveling from way shrine to way shrine, just as they did. The first lay at the end of Darkfall Passage, a cavern that represents the absence of enlightenment. There are five in total, spread far apart across the Chantry. Caves? Oh no. The Chantry encompasses far more than a few caves, as you'll soon discover. But before I send you on your way, you'll need the initiate's ewer. Once you've located a way shrine, there'll be a spectral prelate tending to it. They will allow you to draw the waters from the shrine's basin, as if you've been enlightened. This may be the last time we're able to converse. If you have any questions before you leave, I suggest you ask them.
Otherwise, all I can do now is grant you my hopes for a safe journey. Μάλιστα. Survive Darkfall Passage. Questions. I expect. Τι είναι αυτά εκεί? Wasn't as unpleasant as I thought it would be. Kind of soothing, actually. I feel a little warmer now. Τι είναι αυτό εδώ τώρα? Πού μας έφερε? Ω! Αντεγάμισου! Σόφα, μαμούνι! Εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Who's there? Oops, χάθηκες, Palmer. Να ρωτήσω με τι μετάλλαξη έγινε. Είδατε το προηγούμενο, το αυτό το μαλάκο που μας μιλάει και βλέπετε τώρα τα Falmer και βλέπετε διαφορά. Οπα, ναι, τρώνε κόσμο. Αλίμονο δεν τρώγανε κόσμο. Ξηλή, survive. Οπα, βάλε σου ένα. Πιστεύω να μπορέσουμε να επιβιώσουμε από εδώ. Παίρνω. Μπράβο. Έλα, βγες από εδώ πέρα, βγες από εδώ, έλα, βγες, από το κουκούλι σου. Κούφιο. Αυτά εδώ πέρα τα μέρη πραγματικά με ενοχλούν πολύ. Είναι... είναι κάπως. Πώς έχει κάτι εδώ πέρα πάνω? Πάνω το ψάξω. Όχι, όχι, και σίγουρα δεν βλέπετε. Ναι. Σόφα. 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 Μα αυτό είναι. Μου πεις ότι θα ζωντανέψει. Α, ωραία. Μπράβο. Who's there?
Όχι. Πολύ πεθαμένος κόσμος. Dead, ωραία. Οπα. Καλά, αυτός εδώ δεν θέλω να μάθω τι έπαθε. Πω, του βγάλαν, του κόψαν τα χέρια, τα χώσανε μέσα στο... εντάξει, δεν συνεχίζω. Ήτανε σίγουρα Νορβηγοί, γιατί βρίσκουμε εδώ πέρα νορβηγικά όπλα. Χελμέτς. Έλα. Φύγε. Μην το κάνεις αυτό. Θέλουμε health. Healing. Φέρ' το. Παπ. Παπ. Ναι, done and done. Αυτά λουλούδια μπορώ να τα βάλω και στο κήπο μας βασικά, είναι σίγουρα σπάνια. Κάτι έσπασε μεγάλε. Σαν το Μάστερ, μάλιστα. Να, αυτό είναι. Μάλιστα, είχαν κλείσει μέσα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων και γεννάγανε κιόλας. Πανέξυπνο. Ωωω, Ebony Shield of Magic Abatement. Πούλημα. Διαμάντι. Elven Bow. Elven Bow δεν παίρνω, εντάξει. Γιατί πάντα παίρνω όπλα και τα φαίνω σπίτι. Το ξέρω αυτή τη φορά. Πώς γελίες πατήσεις εδώ. Αυτό, α, να. Φοβερό αρμόρ έχουμε. Αν δεν είχαμε τέτοιο αρμόρ θα είχαμε πεθάνει ήδη. 5-10 φορές. Όπως παλιότερα. Δίνταν. Πού έχω ζαλίσει με το σκοτάδι, πού πάμε. Πάμε από εδώ. Γεμάτο παγίδες είναι. Δεν λες πια. Εδώ κάποιος πέθανε. Μπες μέσα στην τρύπα σου, μπράβο. Παναγία μου.
Οπα. Τι είναι αυτό? Ωραίο. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε? Τεράστιες σπηλιές. Τι είναι αυτό? Περίεργα ζώα. Μήπως περίμενα να βρω κάτι νομιμάλο εδώ κάτω. Bloom poison, καλά, αλλά δεν ξέρω αν με χρειάζεται να... Ωπα! Άφαγες και δύο μαζί, είσαι χοντρός. Κλασική Φάλμερ. Όλο αυτό το δηλητήριο το θέλω. Α, χάνει ζωή, μάλιστα. Βίχη. Ποιος είναι αυτός? Welcome, initiate. This is the Way Shrine of Illumination. Then behold Ariel's gift, my child. May it light your path as you seek tranquility within the inner sanctum. Τι τώρα, όλος αυτός ο δρόμος ήταν για ένα, μου κοροϊδεύεις. Α, μάλιστα, κάναμε μόνο ένα. Όπα, 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 αυτό δεν το έχω ξανακάνει, μας έβγαλε. Forgotten Veil. Η σπηλιά που ήταν αυτή άραγε? Δεν μπορεί να έχουμε φύγει τόσο πολύ μακριά. Μάλιστα. Τέσσερις πηγές ακόμα, εντάξει, ευτυχώς είναι κοντά. Ναι, ακριβώς, είναι σαν άλλος κόσμος. Αρχαία κοιλάδα, λογικά εδώ είχαν έρθει οι αρχαίοι Φάλμερ. Φάλμερ. Να πάρουμε το Silver, γιατί όχι. Let's get indoors or in a cave, anywhere, just out of this. Κοιτάξτε πύλες, έτσι. Είναι πιο καλή και από τους dwarves, έτσι, εντάξει, δηλαδή. Αναρωτιέμαι πώς εξαφανίστηκαν. Πάμε πρώτα από εδώ. Περίεργη κοιλάδα. Έλα εδώ. Θόραξ. Γεια σου, φάντασμα. Welcome, Inishi. Then behold Ariel's gift, my child. May it speed your journey to the inner sanctum. I'm no fan of the sun, but it would be better than this.
Πού μας πάει αυτό? Α, δεν το έχω πάσει, έτσι όχι, δεν θέλω να πάω εκεί. Λογικά από εδώ πέρα μπορούμε να φύγουμε μόνο με πόρταλ, έχει βουνά γύρω γύρω. Δεν φεύγεις από εδώ, γι' αυτό και δεν έχει κόσμο. Παρά μόνο η Φάλμερ, κάτι χιλιάδες χρόνια. Πώς έχω να σπάει αυτό? Εντάξει, μην με κοιτάτε, μπορεί να κρατήσει λίγο παραπάνω το βίντεο. Μην με κοιτάτε. Αισθάνομαι άσχημα. Ναι, το welcome party. Οπ! Αυτή η κόλλα μου μπορεί να έπεσε. Μόνο τα άλλα δύο είναι μαζί από εκεί. Δεν μπορώ να πω, πάντως είναι ωραίο μέρος. Περίεργο αλλά ωραίο μέρος. Δεν μπορούμε να βάλουμε το όπλο μας στη θήκη του. Αν εξημερώνει και δεν είναι καλό αυτό. Are you prepared to honor the mantras of Ariel and fill your vessel with his enlightenment? Ναι. Ariel bless you, child, for you are a step closer to the inner sanctum and everlasting wisdom. Αυτό λέγα που μαζεύουμε εδώ το νερό θα το πιούμε μετά και θα είμαστε, ξέρω εγώ, ο σούπερ άνθρωπος με τις γνώσεις των αρχαίων αυτών παπαριών. Θα γίνει κοκαλά είναι, τι είναι. Πάντως τα γραφικά μπορείτε να πείτε ότι έχουν φτιάξει από την προηγούμενη, το προηγούμενο που είχαμε. Σπάνιο ρηκτό, το παίρνω. Αλλά αυτά εδώ πέρα το νερά πρέπει να είναι μείον 40 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Αυτό είναι το καλό. Όταν είσαι Nord, δεν χάνεις και πολύ ζωή. Βασικά δεν χάνεις καθόλου ζωή. Σκαλάκια, ωραία. Οπα. Τι είναι αυτό? Ο κοινός γιγάντας, να κάνουμε ένα save εδώ. Όχι! Όχι, συγχώρεσέ με. Σάουτς, να φωνάσουμε θέλω το δράκο που...
Πού είναι ο δράκοντας? Πάλι μας έγραψε. Χαβαλές είσαι, μ' άκουσες? Μάλιστα, άμεθες παραγκόν. Είχε φάει άνθρωπο, έτσι. Και μάλιστα όρκ. Κοιτάξτε, μούρι. Λίγο στάμινα, δεν μας χαλάγει. Where is stamina? Ωραία, πάμε εκεί. Έχει πάρει 40 λεπτά βασικά το βίντεο ή παραπάνω, αλλά δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει? Όχι. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Το λυμπίζεσαι! Το λιγουρεύεσαι! Τι είναι αυτό? Όχι τώρα! Μου το κάνεις αυτό! Ναι! Then go forth, child. May the enrichment of Ariel strengthen your resolve as you undertake your journey to the inner sanctum. Come on. Ζωζάμι, άνοιξε! Μόνο που η πόρτα είναι από εδώ. Άλλο ένα είναι. Επίσης να μην συναντήσουμε τίποτα άλλο. Εντάξει, πέρα δράκους για μην έχει. Αλλή μόνο. Τα όρτα είδα. Απλά αποφάσισα να μην τα πάρω. Πω πω, τόσο δρόμο έχει. Τι είναι αυτό εκεί, θουμ. Πω πω, θέλω με στάμινα επιγόντως. Σε πάω μέχρι την Ιθάκη, γαμώ. Όχι! Όχι! Δεν είναι δίκαιο! Δεν είναι δίκαιο αυτό! Τρεις δράκοι! Πω... Ξενέρωμα. Καλά λένε μην πηγαίνετε σε... για αριστερά και... Παιδιά. Πρέπει να το μάθω. Ζήφος. Wow.
Τι δράκι είναι αυτή. Τι δράκι είναι αυτή. Save με τη μία. Σόφα, καθέ εκεί. Όχι unable to run. Τι να κάνω τώρα. Εδώ πέρα κοντά μου έλα. Μπράβο, ωραίος, ωραίος. Σόφα. Λαδό ρε. Πάρτα. Εγκέφαλο με τη μία. Μη φύγεις, μη φύγεις, μη φύγεις, μη φύγεις, μη φύγεις. Πόσα κιλά έχουμε πάνω μας. 4.69. Βγάλαμε νέο Dragon Armor δηλαδή. Αν ήταν multiplayer, πραγματικά θα το δίνα σε κάποιον από εσάς. Απλά θέλω να σου δώσω όλα τα Dragon Bone και τα Dragon Scales. Ευχαριστώ. Δεν μιλάς, ε. Ναι, θα σου δώσω ένα σφράγισμα βασικά. Πραγματικά, άμα το έκανα κάτω αυτό και το σκότωνα, θα με λέγατε hacker. Δεν υπήρχε περίπτωση.